Κοντά μας είναι ο Μητροπολίτης Εδέσπελης και Αλμοπίας, ο κύριος Ιωήλ. Θα μας πει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα, το οποίο κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ σε σεβασμιότατο και μας λέει και τις ευχές του φυσικά. Σας ακούμε, σεβασμιότατο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι κάθε χρόνο και Χριστούγεννα και Πάσχα στο φιλόξενο site που έχετε βάζετε την εγκύκλιο της Ιεράς Μητροπόλεως και μια μικρή συνέντευξη του Μητροπολίτου. Το νόημα της εγκυκλίου που βγάλαμε, αλλά και όλων των εγκυκλίων που βγάζουν οι Μητροπολίτες στην Ελλάδα και από πανταχού της γης η Ορθόδοξη, είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ενυνθρώπισε για τη σωτηρία του κόσμου από αγάπη προς τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είχε καμία υποχρέωση ο Θεός απέναντι στον άνθρωπο να γίνει άνθρωπος, να έρθει πάνω στη γη παρομοιοπρόσωπος με εμάς, όπως λέει ένας από τον πατέρα της Εκκλησίας, εκών και ου κατά χρέος. Δηλαδή με τη θέλησή του και όχι επειδή χρωστούσε κάτι ήρθε. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, ότι έρχεται από αγάπη και γίνεται άνθρωπος και όχι από υποχρέωση προς τον άνθρωπο. Ήταν δημιουργός και επειδή είδε το δημιούργημά του να παίρνει την κατηφόρα, την κατρακύλα στην αμαρτία και σε όλα τα άλλα πάθη, το θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να έρθει και αυτός πάνω στη γη να δώσει τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα γεγονός που ξεπερνάει τα όρια της ανθρωπίνης φύσης. Όπως λέει ένας ερμηνευτής που εξηγεί έτσι τα της γεννήσεως, λέει ου φέρει το μυστήριο έρευνα, δηλαδή σαν μυστήριο που είναι δεν μπορεί να το ερευνήσει κανείς, να το εξιχνιάσει, να φτάσει να πει επειδή αυτό έγινε εκείνο και άρα εκείνο ώστε εκείνο, δηλαδή με τη λογική, περισσότερο με την καρδιά το δέχεται αυτό και επειδή είναι αποκάλυψη του Θεού το δεχόμεθα και έχουμε εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, έτσι. Και οι αρχαίοι αν θυμάστε λέγανε ουδέν κενών υπό τον ήλιο, δεν υπάρχει καινούριο πράγμα κάτω από τον ήλιο. Στην Εκκλησία λέμε ότι το μόνο κενό και πρόσφατο και αιώνιο και ανεπανάληπτο και που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση και τη λογική είναι η γέννηση του Χριστού, έτσι. Ο αόριστος περιορίζεται μέσα στην υφάτινη. Ο αναφής, αυτός που δεν μπορεί να τον κρατήσουμε στο χέρι μας, ψηλαφιέται μέσα στη φάτινη. Ξέρω εγώ, εκείνος ο οποίος είναι δημιουργός όλου του κόσμου εμφανίζεται με τη μορφή ενός δημιουργήματος, όπως είναι το βρέφος στη Βηθλέα. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα όλων των εγκυκλίων, έτσι. Από εκεί και πέρα πιάνουμε και ειδικά θέματα. Εδώ στην εγκύκλιο που βγάλαμε και την έκτη δημοσίευση λέμε ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η γέννηση του Χριστού μας φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του Δημιουργού προς τον άνθρωπο. Και επειδή ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργία, δεν είναι βέβαια μέγας ενώπιον του Θεού, αλλά δεν είναι και μικρός ενώπιον του κόσμου. Είναι ενς μικρό μέγας, έτσι, όπως λένε. Είναι πολύ ωραία έκφραση. Ενς μικρό μέγας. Απέναντι στον Θεό μικρός, απέναντι στον κόσμο μέγας. Ενς μικρό μέγας. Και όταν ήρθε πάνω στη γη δεν πήρε τη μορφή ενός αρχαγγέλου, διότι οι αρχάγγελοι δεν είχαν ανάγκη να ανακαινιστούν. Ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να ανακαινιστεί από την αμαρτία και από τα πάθη και από όλα τα άλλα τα κακά που είχε. Γι' αυτό πήρε τη μορφή του ανθρώπου, έγινε πραγματικός άνθρωπος, πήρε όλα όσα είχε η ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία και τα ανεκαίνησε, τα μεταμόρφωσε. Λέει, ο Άγιος Λέων ο Μέγας λέει, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Χριστό, πώς θα το λέγαμε. Θα λέγαμε ότι είναι τέλειος ό,τι είναι δικό του και τέλειος ό,τι είναι δικό μας. Ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, έτσι. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα πει, Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο αιώνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσεται. Αυτό που δεν μπορούσε να το δει ο κόσμος, τον είδαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η ουσία της εγκυκλίου.